Με αφετηρία τα Γιάννενα, που είναι μία από τις 6 πόλεις, ξεκίνησε το διπορικό που έχει προγραμματίσει το Γραφείο Ελλάδας του Ιδρύματος Friedrich Naumann για την ελευθερία του μεγαλύτερου φιλελεύθερου πολιτικού ιδρύματος της Ευρώπης, το οποίο έχει αφιερώσει το έτος 2021 στην επανεκκίνηση της Ευρώπης την επαύριο της υγειονομικής κρίσης. Σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται θα υλοποιηθούν πρωτοβουλίες με γενικό τίτλο Restart 2021 και στην χώρα μας από χθες έως και τις 30 Μαΐου μια ομάδα νέων ταξιδεύει στον άξονα της Εγνατίας με στόχο να γνωρίσουν τις τοπικές κοινωνίες και να συνομιλήσουν μαζί τους για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον Δήμαρχο Ιαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ενώ το απόγευμα της Δευτέρας ακολούθησε εκδήλωση στην κεντρική πλατεία με θέμα πολυμορφία, διαφορετικότητα, καταπολέμηση των διακρίσεων και ανοιχτή συζήτηση. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε ο Δήμαρχος Ιαννίνων Μωυσή Ελισάφ. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι για τα ζητήματα της καταπολέμησης των διακρίσεων και του ρατσισμού η στάση του Εθνικού Νομοθέτη με τις πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων, αντιρατσιστική νομοθεσία και τους νόμους για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας των φύλων συμβάλλει στην αποδόμηση των κοινωνικών προκαταλήψεων και των αρνητικών στερεοτύπων που συνιστούν μεταξύ άλλων το συμπεριφορικό τροφοδότη των συνθήκων άνεσης μεταχείρισης και μυσαλλοδοξίας. Τότε και εμείς με τη σειρά μας, στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου φύση και θέση έχουμε ως κύριο μέλημά μας τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των συμπολιτών μας και κυρίως των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε μέσο που μας παρέχεται, ώστε να δημιουργήσουμε εκείνους τους διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων και να στηρίξουμε τη συμπερίληψη κάθε ατόμου στο κοινωνικό γίγνεσθε, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας και λοιπόν κοινωνικών χαρακτηριστικών. Στιγματίζοντας κοινωνικά με αυτόν τον τρόπο αυτές καθ' αυτές τις μυσαλλόδοξες και ξενόφοβες συμπεριφορές και πρακτικές. Με αυτό το σκεπτικό, ο Δήμος μας έχει συστήσει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων, ένα ομολογουμένως εξαιρετικό εργαλείο κοινωνικού διαλόγου, ενώ σχεδιάσει και αναπτύσσει πληθώρα δράσεων μέσω του Διαπολιτισμικού Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης Ακαδημία αλλά και του Πολιτιστικού Κέντρου Λυγκιάδων. Σε κάθε δε περίπτωση είμαστε αρρωγοί σε ανάλογες με τη σημερινή εκδήλωση. Μεταξύ των συμμετεχόντων στην χθεσινή εκδήλωση, ο αντιδήμαρχος Ζήτσας Γιώργος Ράδος, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία του Δήμου από την φιλοξενία τα τελευταία 5 χρόνια προσφύγων, αλλά και ο Στέφανος Πανακούλιας, στέλεχος του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ιωαννίνων. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε και ο πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας, καθώς και εκπρόσωποι των Ελεύθερων Νέων. Ποιήθηκε ένα παλιό ορφανοτροφείο της περιοχής, η Παιδόπολη Αγία Ελένη, όπως λεγόταν τότε. Φιλοξενούσε κατά καιρούς έως και 500 άτομα. Αυτή τη στιγμή, τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία λένε ότι είναι περίπου η μισή, 260, εκ των οποίων οι 40 ετοιμάζονται να φύγουν για κάποια άλλη χώρα, έχοντας ολοκληρώσει τις διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν. Από τους 260, οι 150 περίπου είναι ανήλικοι και σε αυτή την κατηγορία των ανήλικων υπάρχουν και άλλα 20 παιδιά ασυνόδευτα, που δεν ξέρουν ούτε πώς τους λένε κάποιοι, πόσο χρονών είναι, από πού έρχονται. Είναι ίσως η πιο ευαίσθητη και ευάλωτη ομάδα. Θεωρούμε ότι έχουμε προσφέρει στο βαθμό που μπορούμε αξιοπρεπέστατες συνθήκες διαβίωσης, που είναι ένα βασικό πράγμα για κάποιον που έχει ξεριζωθεί από τον τόπο του και προσπαθεί να κάνει το επόμενο βήμα, γιατί έχουμε δει δυστυχώς σε άλλα μέρη της χώρας πολύ άσχημες εικόνες και σε ακραίες καιρικές συνθήκες με χιόνια σε αντίσκηνα, αλλά και σε ακραίες καιρικές συνθήκες αντίθετα με καύσωνα, που δυστυχώς έχουν φτάσει μέχρι και σε θανάτους από κακές συνθήκες διαβίωσης. Είναι μειούμενος ο αριθμός των ανθρώπων που φιλοξενούνται εντός των ορίων του Δήμου Ζήτσας. Αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι για το Δήμο είναι ότι έχουμε προσφέρει αυτές τις ιδανικές συνθήκες, αλλά ακόμα περισσότερο ότι δεν είχαμε ποτέ ακραίες συμπεριφορές, ρατσιστικές συμπεριφορές, όπου δυστυχώς παρατηρήσαμε σε κάποιες άλλες περιοχές της χώρας. Η μεταβαλλόμενη ταυτότητα που υπάρχει για κάθε άνθρωπο μπορεί να μας ισχυροποιήσει το επιχείρημα μέσα μας ότι πρέπει όλοι μας να σεβόμαστε την ταυτότητα του άλλου.
άρα και την ταυτότητα όλων των πολιτών. Δεν μπορούμε να έχουμε διάκριση στο κομμάτι αυτό. Είτε κάποιος είναι μουσουλμάνος, είναι μουσικός, είναι αθλητής, είναι μέντορας, είναι ευάλωτος ή μη ευάλωτος όπως κάποιος το χαρακτηρίζει. Ένα δεύτερο κομμάτι που μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες διάκρισης είναι η πολυπολιτισμικότητα που υπάρχει στον ευρωκεντρισμό. Έχουμε μεγαλώσει όλες οι γενιές εμείς με μια έννοια κουλτούρας, πολλές φορές η οποία είναι προβληματική. Συχνά υποθέτουμε και αντιλαμβανόμαστε τους άλλους πολιτισμούς βασιζόμενοι στη δική μας κουλτούρα. Αυτό που κάνουν, ας πούμε, λέμε η τάδε εθνότητα ή ο τάδε πολιτισμός είναι λάθος. Πώς ορίζεται το λάθος? Το λάθος ορίζεται γιατί πάντοτε το συνδυάζουμε με βάση από αυτό εμείς έχουμε στο μυαλό μας, όπως έχουμε μεγαλώσει στον ευρωπαϊκό δυτικό πολιτισμό. Δημιουργεί δηλαδή διαδικές αντιλήψεις για την κουλτούρα, όπου ένας ο πολιτισμός είναι καλύτερος, ταιριάζει καλύτερα στην περίσταση, την περίσταση στην οποία εμείς ζούμε αυτή τη στιγμή, ενώ κάποιος άλλος πολιτισμός είναι χειρότερος. Και αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ξεκάθαρη διάκριση. Είμαστε όλοι παιδιά του ιδίου σύμπαντος, άρα έχουμε τα ίδια δικαιώματα πάνω στη γη και για τους ένθρωπους είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Ένας Θεός υπάρχει για όλους, άσχετα αν υπάρχουν διαφορετικά θρησκεύματα, και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε. Γιατί και οι θρησκείες χωρίζουν τους ανθρώπους, αλλά πρέπει ο ένας να σέβεται τη θρησκεία του άλλου. Και θέλουμε να μιλήσουμε πλέον με τις τοπικές κοινωνίες και να βρούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μετά από αυτές τις κρίσεις, να βγούμε πιο δυνατοί, να αλλάξουμε κάτι στην κοινωνία μας. Έτσι πιστεύω ότι το σημερινό θέμα που συζητάμε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με τις διακρίσεις, με τη διαφορετικότητα που θεωρώ ότι δίνει κάτι πολύ σημαντικό στις κοινωνίες μας. Και φυσικά πρέπει όλοι, όπως και η ομάδα μας πολλές φορές ασχολείται με τέτοια ζητήματα, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα μέσα στην κοινωνία, οι ίσες ευκαιρίες προς τους νέους, η ανεργία που ως νέοι βιώνουμε καθημερινά. Είναι ζητήματα που άλλες ομάδες και άλλες πολιτικές νεολαίες δεν τολμούν να θίξουν και εμείς προσπαθούμε μέσα από διάφορες δράσεις, μέσα από εργαστήρια, μέσα από συνομιλίες με καθηγητές, με ανθρώπους της κοινωνίας, να προσπαθήσουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα μας.